Η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Είναι μια κατεχόμενη αποικία. Πρέπει πρώτα το Κοινοβούλιο, με την υπόδειξη του κυρίου Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ, να ψηφίσει σύσσωμο τη συμφωνία κατοχής, την κρεουργία αυτή των αθώων Ελλήνων, χιλιάδων αθώων Ελλήνων, και μετά να δουν αν θα μας δώσουν τα δανεικά, τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους πηγαίνουν στην αποπληρωμή προηγουμένων δανείων. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η κατοχή την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός και τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων. Στην Αθήνα, κορδωμένοι φασιανοί, οι πολιτικοί αρχηγοί, έχουν φτάσει πλέον στο θέατρο του παραλόγου. Είναι πλέον στη φωλιά του κούκου. Παραδείγματος χάρη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή συμπολίτευσης, της αξιωματικής συμπολίτευσης, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, έβγαλε διάγγελμα. Έβγαλε διάγγελμα. Σαν να είχε σώσει τον ελληνικό λαό από τη σφαγή της τελευταίας συμφωνίας, δηλαδή τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και για τους κατώτατους μισθούς και για τις συντάξεις. Έβγαλε διάγγελμα στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάστηκε ως τιτάνας ημίθεος ότι διέσωσε τις συντάξεις και λέει ψέματα, διότι δεν είναι τα τελευταία μέτρα που λαμβάνονται για την δύστιχη Ελλάδα, για την πολύπαθη Ελλάδα. Θα έρθουν και άλλα μέτρα, ανάλογα με τις μαύρες τρύπες που θα βρουν οι δυνάμεις κατοχής, η ύπατη αρμοστία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Κορδωμένοι φασιανοί, μεταξύ τραγικού και γελίου, μεταξύ, αν θέλετε, είναι εθεροβάμονες, δεν μπορεί να τους πει κανείς. Υποκριτές, είναι κακοί ηθοποιοί. Όλοι τους είναι κακοί ηθοποιοί. Οι χειρότεροι ηθοποιοί που υπάρχουν. Είναι ένα καμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι επιτακτικό, θα έλεγα πατριωτικό καθήκον, να το ανατρέψετε, να το σαρώσετε, να το κατακάψετε. Δεν πρέπει αυτά τα ονόματα να υπάρχουν. Οι προτέτοι της εθνικής καταστροφής δεν πρέπει να υπάρχουν, αν στηθούν και όποτε στηθούν κάλπες την επόμενη μέρα. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να απαλλαγεί από όλους αυτούς τους φασιανούς που κορδώνονται μπροστά στις κάμερες και στέλνουν διαγγέλματα προς τον ελληνικό λαό ότι τον έσωσαν ή ότι αγωνίστηκαν να τον σώσουν. Από τι, κυρίες και κύριοι? Από το γεγονός ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα είναι περίπου 15 ευρώ εντός ολίγου, θα είναι 461 ευρώ καθαρά, επειδή το επίδομα ανεργίας θα είναι 12 ευρώ όσο διαρκεί, 360, αν θυμάμαι καλά, όπως το είδα στους καταλόγους, γιατί περί καταλόγων πρόκειται, που δίνει συνεχώς η Τρόικα και το Υπουργείο των Οικονομικών. Δίνει καταλόγους μελοθανάτων. Λέει μελοθάνατη κατηγορίας Α, μελοθάνατη κατηγορίας Β, μελοθάνατη κατηγορίας Γ. Και έχουμε να κάνουμε με Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι είναι μέλη της ορχήστρας την ώρα που τα τρένα της κυρίας Μέρκελ αποβιβάζουν τους Εβραίους του Βαλκανικού Νότου μπροστά στους φούρνους, μπροστά στα κρεματόρια. Αυτό κάνουνε. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι έχουμε Έλληνες σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι μέλη της ορχήστρας που παίζει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της κυρίας Μέρκελ και αποβιβάζουν με λίστες ολόκληρες. Λίστα των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Καταργείται η μονιμότητα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και δεν ντρέπεται. Δεν ντρέπεται. Δεν κοκκινίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ανεκδιήγητος, ο άθλιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στα γεράματά του εποπτεύει σιωπηλός της κρεουργίας των Ελλήνων. Και χωρίς να τους έχει ρωτήσει ποτέ αν αυτά που γίνονται έχουν τη συνένεσή τους. Αυτό είναι και το δράμα του κυρίου Παπούλια, του ανεκδιήγητου μοιραίου και τρισάθλιου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος στο λυκόφως της ζωής του, στα γεράματά του, στην καμπή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, εποπτεύει της κρεουργίας, των κρεματορίων, του οικονομικού θανάτου εκατομμυρίων Ελλήνων. Προς τον κύριο Κάρλο Παπούλια, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανεκδιήγητο, μοιραίο, για τον οποίο θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος ότι παρακολουθούσε απαθής άναυδος, ανήμπορος, καθυλωμένος την κρεουργία των Ελλήνων. Γιατί πρέπει να μας εξηγήσει από το θόκο του πώς ένας Έλληνας συνταξιούχος παίκτησε 35 χρόνια μια σύνταξη βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων μιας ολόκληρης εποχής της μεταπολιτευτικής περίοδου έκτισε ένα όνειρο να ζήσει τα τελευταία του χρόνια τον επίλογό του αξιοπρεπώς. Και το έκτισε αυτό το όνειρο σε μια σύνταξη. Πώς την κάνεις μισή τώρα? Πώς την κάνεις? Γιατί κύριε Παπούλια δεν παρετείσαι, δεν έχεις συντάξεις, δεν έχεις βουλευτικές αποζημιώσεις, δεν θα πάρεις προεδρική σύνταξη, δεν έχεις τα απαραίτητα ως προς το ζήν? Γιατί δεν κρατάς το καλύτερο που έχεις? Μια αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια και μια τιμή για να αναφέρεσαι στα παιδικά και προεφηβικά σου χρόνια ότι ήσουν στην αντίσταση και να μην εμφανίζεσαι τώρα ως δοσύλλογος των Γερμανών στην κατεχόμενη αποικία. Και απευθύνομαι σε σέναν που είσαι ο ανώτατος άρχοντας. Οι υπόλοιποι που πηγαίνουν στο Μαξίμου, τι περισσότερο είναι από τον Τζολάκογλου, το Ράλι και το Λογοθετόπουλο? Ό,τι έκαναν στην κατοχή οι τρεις πρωθυπουργοί που διόρισαν οι Γερμανοί κατακτητές, το ίδιο κάνουν και αυτοί. Και μετά βγαίνουν κορδωμένοι, κοιτάνε το οτοκιού, βγάζουν ένα διάγγελμα και το στέλνουν στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απόψε το βράδυ λυπήθηκα πραγματικά για το φίλο μου τον Αντώνη Σαμαρά, που βγήκε να κάνει διάγγελμα, και απορώ με τους επικοινωνιολόγους της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατακλείζεται από διαμαρτυρίες συνδικαλιστών, στελεχών και οπαδών του κόμματος. Κατακλείζεται τα τελευταία 24 ώρα, μαθαίνω. Βράζει σαν καζάνι. Απορώ με τους επικοινωνιολόγους του κυρίου Σαμαρά, που τον έβγαλαν μπροστά σε ένα οτοκιού να δώσει ένα παγωμένο τέιπ προς τα μέσα ενημέρωσης της Καναλίας και της Βαρονίας, για να δείξει τι στον ελληνικό λαό. Τι του είπε εν κατακλείδη στην τελευταία αποστροφή του λόγου του? Ότι πρέπει να ελπίζει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, του είπε. Και δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε. Διότι με τα χέρια του αυτά που συμφωνήθηκαν, αυτά θα εφαρμοστούν σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας μην μας κοροϊδεύουν άλλο με επιφυλάξεις ότι αγωνίστηκαν, ότι έπεσαν στην αρένα, στο στίβο, ότι είναι πρωταθλητές της ελληνορωμαϊκής, ότι κοντράρισαν την Τρόικα. Ποια Τρόικα κοντράρισαν? Ποια? Αυτή που πέρασε όλα τα μέτρα? Ποια Τρόικα κοντράρισαν και σε τι? Ότι ψάχνουν να βρουν ισοδύναμο για να μην κοπούν οι επικουρικές, όταν ο κατώτατος μισθός έπεσε 22% και συμπαρασύρονται όλοι οι μισθοί όλων των κατηγοριών με τον α ή β τρόπο? Δεν τρέπονται λίγο να βγάζουν διαγγέλματα στις τηλεοράσεις σαν να επέστρεψαν νικητές από το μέτωπο του πολέμου επάνω? Δεν τρέπονται λίγο? Δεν υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος δίπλα τους, ένα ψυχρό μυαλό να τους πει μη μιλάς σήμερα? Σήμερα κλαίει η πατρίδα. Σήμερα θρηνεί ο Έλληνας. Ημώζει. Ακούγονται ημωγές σε όλη την Ελλάδα. Τον βγάζουνε. Και όχι μόνο αυτόν. Αύριο θα δώσει συνέντευξη ο άλλος. Μεθαύριο ο άλλος. Μη δίνετε συνέντευξεις. Διεγείρεται περισσότερο το θυμικό των Ελλήνων. Διεγείρεται περισσότερο την οργή των Ελλήνων. Επί 2,5 χρόνια ακούν ότι δεν χρεοκοπούν. Αρκεί να υποταχθούν στη μοίρα τους, στη μοίρα που ορίζει η κυρία Μέρκελ. Και τι γίνεται στη συνέχεια? 2 χρόνια ακούν. Θα χρεοκοπήσετε και θα χρεοκοπήσετε. Στην πραγματικότητα υπάρχει de facto χρεοκοπία. Απλώς δεν έχει ανακοινωθεί de jure. Δεν έχει προκληθεί ακόμα πιστωτικό γεγονός, όπως λένε στις τράπεζες. Δηλαδή να μην πληρωθεί κάτι στο εξωτερικό. Και τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες? Πληρώνουν τη λαιλασία της μεταπολίτευσης στα δημόσια ταμεία. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες? Πληρώνουν τη διαφθορά, τη γερμανική και την ελληνική, από τις μίζες της Siemens. Με τη μια αγοράζαμε από τους Γερμανούς και από την άλλη παίρναμε δάνεια από τις τράπεζές τους. Τι πληρώνει ο Έλληνας? τον προδότη, τον αρχιδοσύλλογο Παπανδρέου, που χωρίς να ρωτήσει κανέναν πήγε στο IMF. Ποιον ρώτησε? Ποιον ρώτησε? Πού υπήρχε λαϊκή συνένεση? Από δεξιούς, αριστερούς, πασοκατζίδες, κομμουνιστές, από όλους. Πού υπήρχε? Επήρε στους ώμους του την απόφαση να εισάγει την Ελλάδα σε κρεματόριο στον Birkenau ο Παπανδρέου. Με ποιους? Με τον Παπακοσταντίνου. Αυτή τη στιγμή αυτά πληρώνει η χώρα. Έχει ένα καυκικό πλέγμα ότι είναι ένοχη όλη η χώρα, όλοι μας. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε σαν να είμαστε στον πύργο του Κάφκα. Κάτι έχουμε κάνει. Κάπου είμαστε ένοχοι. Κάπου έχουμε κλιματίσει. Σε πολλά, σε μικρά, σε μεσαία. Κάπου υπάρχει ένας Ιαβέρης, ο οποίος μας κυνηγάει από πίσω. Είναι στην όχθη του Σικουάνα. Θέλει να μας πρόξει, να μας συλλάβει, να μας πάει στην ασφάλεια των Παρισίων. Είναι ένα πράγμα φοβερό. 24 ώρες το 24ωρο. Όλες οι τάξεις των Ελλήνων ζουν μέσα σε μια ανασφάλεια και το τι θα αποφασίσει η Φράου Μέρκελ. Τι θα αποφασίσει ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος γυρίζει προς το φακό το κεφάλι του και λέει με ένα ύφος, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί σε Ευρωπαίο πολιτικό, είναι πολύ μακριά από τον κύριο Σμιτ και τον κύριο Κόλ αυτό το ύφος, είναι πολύ μακριά από τον Ντεστέν, είναι πολύ μακριά από τον Μιτεράν, είναι πολύ μακριά από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που ήθελαν ενωμένη την Ευρώπη, γυρίζει με αυτό το ύφος, έτσι γυρίζει σαν να είναι Gollum, όπως τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, γυρίζει σαν τον Gollum προς το φακό και λέει οι Έλληνες δεν μας ικανοποίησαν ακόμα. Κάθε εβδομάδα τον εβλέπω δύο φορές, γυρίζουν τα ντερά μου, να λέει όπως τον Gollum οι Έλληνες δεν μας ικανοποίησαν ακόμα, πρέπει να ανταποκριθούν. Και αυτό το πράγμα έχει σκοτώσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα, όλες τις δημοκρατικές λειτουργίες, φίλες και φίλοι.